της Βαρουφάκης Κωνσταντοπούλου. Ήταν η σύντροφή μας μέχρι τη στιγμή που με την πολιτική τους άποψη και με την πολιτική τους πρακτική, με την πολιτική τους ψηφοφορία καταψήφισαν την κυβέρνηση και έριξαν την πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς στην Ελλάδα. Λέτε ότι έριξαν την πρώτη κυβέρνηση, άλλοι βέβαια λένε πως ουσιαστικά αυτή η κυβέρνηση παρετείται, κύριε Πουλάκη. Ή αποδρά. Το αποδρά είναι μία λέξη η οποία δεν ακουμπάει πουθενά. Παρετήθηκε η κυβέρνηση διότι στις ψηφοφορίες ένας ικανός αριθμός βουλευτών οι οποίοι έχουν την άποψη, την πολιτική άποψη της αριστερής πλατφόρμας έριξαν την κυβέρνηση μη καταψηφίζοντας την πρότασή της. Είναι απλά, μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Εσείς είστε δηλαδή τώρα, σύμφωνα και με τους χαρακτηρισμούς που ακούμε το τελευταίο διάστημα, πιο μνημονιακός ή μάλλον έχετε χωριστεί σε μνημονιακούς και αντιμνημονιακούς. Κύριε Πουλάκη, νιώθετε εσείς μνημονιακός? Αυτό για το οποίο κατηγορούσατε και όλους τους προηγούμενους. Ακούστε να δείτε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από τις 25 Γενάρη πήρε μια βαριά κληρονομιά. Δύο μνημονίων, πήρε μια βαριά κληρονομιά ενός πολιτικού συστήματος που μετά την πεταπολίτευση επί 40 χρόνια, εκτός του ότι Έλληνες τα πρώτα χρόνια και κάποια προβλήματα, ο παλιός δικοματισμός, αλλά συσσόρευε πάρα πολλά προβλήματα και όλοι ξέρουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο είχε χρεοκοπήσει, και αυτή τη βαριά κληρονομιά προσπάθησε σε ένα πολιτικό περιβάλλον στην Ευρώπη όπου ήταν σε πόλεμο με αυτή την κυβέρνηση. Πρέπει να σας διακόψω για λίγο, κύριε Πουλάκη, καθώς ο κύριος Μεϊμαράκης αυτή τη στιγμή εξέρχεται του Προεδρικού Μεγάρου. Βλέπουμε και την εικόνα, θα επιστρέψουμε.